Φιλοξενούμε στην εκπομπή την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού, Στέλλα Μιχαηλίδου. Θα δούμε το πολύ σοβαρό θέμα με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και ναργιλέ από νέους, από ανήλικους. Θα δούμε ή θα διαπιστώσουμε μέσα από τη συζήτηση ότι τα διάφορα καπνικά προϊόντα δεν είναι τελικά αθώα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Ήδη 31 του Μάη ήταν η μέρα για το χωρίς καπνών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα πω ακριβώς τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την έκφραση του, την πολύ δυνατή, γαντζώνοντας την επόμενη γενιά, πώς η καπνοβιομηχανία εχμαλωτίζει τους νέους μας. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ σοβαρό από μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί η βιομηχανία ακριβώς θέλει να επενδύσει σε νέους καπνιστές, έτσι βλέπει τα παιδιά μας, και κυκλοφορούν διάφορα νέα προϊόντα, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα να είναι ελκυστικά στα παιδιά, ελκυστικά στους έφηβους, και τα οποία γενικά και στην κοινωνία μας θεωρούνται ότι είναι αθώα, επειδή δεν περιέχουν καπνό. Κι όμως η σαφής δήλωση και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του CDC του οργανισμού είναι ότι είναι βλαβερά. Και παρόλο που ακόμα δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, γιατί θέλουμε κάποια χρόνια να τις μελετήσουμε, γνωρίζοντας όμως το τι περιέχουν και τι είναι αυτές οι χημικές ουσίες, ποια είναι η τοξικότητά τους, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ βλαβερά. Ναι. Περιέχουν πολλές ουσίες οι οποίες επιδρούν στο νευρικό σύστημα, ουσίες μεταξύ των οποίων καρκινογόνες ουσίες, θα αναφέρω τη φορμαλδεΐδη, θα αναφέρω επίσης το μόλυβδο, είναι ένα πολύ νευροτοξικό στοιχείο και πάρα πολλά άλλα. Και κάποια από αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπως τα λέμε, ή τα θερμενόμενα προϊόντα καπνού, όπως λέγονται αλλιώς, δηλώνουν ότι δεν περιέχουν νικοτίνη. Από μελέτη που έγινε στην Αμερική διαπιστώθηκε ότι στο 99% των προϊόντων υπήρχε και η νικοτίνη. Να θυμίσουμε, ιδίως στη νέα γενιά, ότι η νικοτίνη είναι έναν άκρος εθιστική ουσία, η οποία πρωτίστως επιδρά πάνω στον εγκέφαλο των παιδιών. Ναι. Και ο εγκέφαλος είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν τα παιδιά. Αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα από την παιδική ηλικία μέχρι και την εφηβική ηλικία, μέχρι τα 25 ακόμα. Και η νικοτίνη επιδρά στο πώς ο εγκέφαλος προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το θαύμα που λέμε οι συνάψεις του, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα της μάθησης, της δυνατότητα της προσαρμογής των παιδιών, της καλής διάθεσης, όλα αυτά επηρεάζονται. Και ταυτόχρονα με τα προϊόντα αυτά, όπως πλασάρονται στα παιδιά, προκαλείται ένας εθισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και στη χρήση ναρκωτικών. Θα σταθώ ιδιαίτερα όμως και στην παθητική έκθεση που προκαλεί το άτμισμα. Το λέμε άτμισμα, το άλλο ήταν κάπνισμα. Mm-hmm. Η επίδραση και ο επηρεασμός είναι ακριβώς με τους ίδιους μηχανισμούς. Επηρεάζεται σοβαρότατα η έγκυος, επηρεάζεται το παιδί που βρίσκονται στο χώρο όπου γίνεται το άτμισμα και το κάπνισμα. Και επίσης... και υπάρχουν τέτοια περιστατικά, κυρία Μιχαηλίδου, διαπιστώνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν αντιλαμβάνονται οι γονείς τον κίνδυνο που προκαλούν στα παιδιά τους ή ενήλικες στα ανήλικα που βρίσκονται στο χώρο τους. Και εγώ έχω δει τραγικές καταστάσεις, δηλαδή απερίγραπτες, να βλέπεις ένα καφέ να κάθεται κάποιος με τον ναργιλέν. Θα πω και δύο λόγια για τον ναργιλέν ειδικότερα. Και να καπνίζει και δίπλα να είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Ο ναργιλές είναι ίσως το πιο επικίνδυνο από όλα τούτα τα παρασκευάσματα. Δεν είναι αθώο, εν πάση περιπτώσει. Όχι, είναι επικίνδυνο. Ναι. Δεν είναι απλώς δεν είναι αθώο, είναι επικίνδυνο. Είμαι σαφής. Αυτά λένε οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί Υγείας. Περιέχει μέσα πίσα, πρώτα απ' όλα. Δημιουργούνται σωματίδια, μικροσωματίδια, τα οποία διαχέονται στο χώρο. Ο ναργιλές είναι απροσδιορίστου συστάσεις το τι περιέχει μέσα. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πάει να προσθέσει μέσα διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Προσθέσει νικοτίνη, ακόμα και ναρκωτικά. Λοιπόν, άρα η δευτεροταγής έκθεση του όποιου βρίσκεται στο περιβάλλον είναι άκρος επικίνδυνη και ιδίως βεβαίως όσοι έχουν και αναπνευστικά προβλήματα ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Άρα,
Άρα τι κάνουμε. Σημαίνει ότι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, τους μαθαίνουμε ότι αυτά που μοιάζουν, που έχουν μυρωδιά καραμέλας, που είναι άκρως ελκυστικά, είναι απλώς το δόλωμα για να πέσουν στην παγίδα αυτήν της βιομηχανίας, η οποία δυστυχώς καλπάζει, ενώ ο έλεγχος των προϊόντων υστερεί αναπόφευκτα, διότι αλλάζουν συνεχώς τις συστάσεις. Και άρα, διάβαζα με βάση μια πανευρωπαϊκή έρευνα ότι έχουμε τις πιο ψηλές θέσεις στην Ευρώπη μαθητές που κάνουν χρήση Έχουμε την ιστοσελίδα της Αρχής κατά των καταρτήσεων, εξαρτήσεων, η οποία έχει απίστευτη πληροφόρηση και βοήθημα για όλα τα παιδιά. Αλλά εγώ λέω ότι πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι γονείς, όπως και σε όλα τα θέματα προφύλαξης των παιδιών. Αυτοί πρέπει να προφυλάξουν τα παιδιά τους, να τα διδάξουν, να τα παρακολουθήσουν, να δουν τι κάνουν, τι αγοράζουν και να τους εξηγήσουν με απλά λόγια ότι αυτό το πράγμα θα σε βλάψει. Δεν μπορεί να νομίζουμε 12χρονων παιδί να μπορεί να προμηθεύεται αυτά τα πράγματα και να μην το ξέρουν οι γονείς. Υπάρχουν τόσο μικρές ηλικίες. Υπάρχουν και μικρές ηλικίες, δυστυχώς. Η μίμηση είναι φοβερή. Και το της μόδας. Και επειδή πολλούνται ελεύθερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η Εθνική Επιτροπή το έχει βάλει μέσα στους στόχους της να δώσει όση διαφώτιση μπορεί για το θέμα. Και έχουμε ετοιμάσει και ένα μικρό φιλμάκι. Το παρακολουθούσαμε ενώ μιλούσαμε, κλείνοντας θα το δούμε. Ναι, γιατί έχει τα συνθήματα ακριβώς τα βασικά. Είναι παθητικό άτμισμα και παθητικό κάπνισμα. Είναι κίνδυνος πολύ σοβαρός για την υγεία. Δεν υπάρχουν αποδεκτά όρια έκθεσης στα δύο αυτά πράγματα. Για το άτμισμα η μόνη διαφορά είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει σε επιδημιολογικές μελέτες και άλλα τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, οι οποίες θέλουμε κάποια χρόνια. Ναι. Αλλά όταν η επιδημιολογία θα μας δώσει την απόδειξη του τι έγινε 10 χρόνια πριν. Ναι. Εμείς ξέρουμε τώρα ότι είναι τοξικά και αποφασίζουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο καπνός και ο ατμός του τσιγάρου, του ναργιλέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου δηλητηριάζουν με καρκινογόνες και άλλες τοξικές ουσίες τον αέρα που αναπνέεις εσύ και όσοι είναι κοντά σου, ιδίως το έμβριο και το παιδί σου. Μαμά, μπαμπά, ξέρω πόσο με αγαπάτε. Μην καπνίζετε και μην ατμίζετε. Ιδιαίτερα στο σπίτι, το αυτοκίνητο και όταν είμαι κοντά σας. Όταν καπνίζετε, καπνίζω κι εγώ. Προστατέψτε με. Έχω δικαίωμα στην υγεία. Μην μου το στερείτε.